μην το εκμεταλλευτούν και πολύ. Νίκος Δαβρανίκας, πρόεδρος του Εύρου Σουφλίου και νέος στην ηλικία. Καλορίζικος πρόεδρε, νωρίς ξεκινήσατε φέτος. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή ποδοσφαιρική χρονιά να έχετε. Αυτό, καλή ποδοσφαιρική χρονιά να έχουμε με υγεία, χωρίς τραυματισμούς πάνω απ' όλα. Καλή σεζόν να ευχηθούμε σε όλα τα παιδιά, σε όλα τα σωματεία. Μιλήστε μας λίγο για το στόχο της φετινής, του φετινού Εύρου Σουφλίου. Νέοι στόχοι φέτος, νέα χρονιά. Από τη φύση του Εύρου Σουφλίου είναι μία από τις ιστορικότερες ομάδες του νομού και πρέπει να πρωταγωνιστεί. Από τις κινήσεις που κάνατε και τις δυο σπουδαίες μεταγραφές, βάζοντας την προσθήκη του ρόστερ τον Γιαννόπουλο και τον Νίκο Τοθάνο, η ομάδα δίνει κάποιο μήνυμα. Δείχνει ότι οι στόχοι της ομάδας πάλι πηγαίνουν προς τον πρωταθλητισμό. Αυτό θέλουμε. Αυτή είναι η ιστορία μας. Αυτό είναι ο Εύρος Σουφλίου. Πρέπει να πρωταγωνιστεί κάθε χρονιά. Μεσολάβησαν δύο δύσκολες χρονιές. Θέλουμε να ξεπεράσουμε αυτά τα προβλήματα και πάλι να φτάσουμε στην κορυφή. Φυσικά να πούμε ότι ο στόχος είναι και το κύπελο. Φυσικά είναι και το κύπελο, γι' αυτό και ξεκινήσαμε όπως είπαμε και τόσο νωρίς. Για να είμαστε έτοιμοι και ό,τι καλύτερο. Παραμένει στην δύναμη ο προπονητής ο κύριος Σταματάκης. Ναι. Είδαμε και τον γυμναστή τον κύριο Πουλιλιό. Ναι, παραμένει ο κύριος Σταματάκης. Έχουμε νέα προσθήκη γυμναστή τον κύριο Δημήτρη Πουλιλιό. Σίγουρα στο προπονητικό team θα έχουμε μάλλον και άλλες αφήξεις. Όπως και ποδοσφαιριστές, είναι αρχή ακόμη. Ψάχνουμε ό,τι καλύτερο, όπως είπαμε, για τον υγιή πρωταθλητισμό. Και ένα τελευταίο μήνυμα, πρόεδρε, για τον κόσμο του Εύρου Σουφλίου που περιμένει. Καλούμε τον κόσμο να είναι δίπλα στην ομάδα, γιατί η ομάδα στηρίζεται στον κόσμο και ο κόσμος θέλουμε να στηρίζει την ομάδα. Έτσι γινόταν τόσα χρόνια. Δίνει δύναμη και στη διοίκηση. Ναι, δύναμη στη διοίκηση, δύναμη στους ποδοσφαιριστές πάνω απ' όλα, γιατί οι ποδοσφαιριστές είναι το σημαντικότερο κομμάτι της ομάδας. Καλή συνέχεια, να είστε καλά, καλή ποδοσφαιρική χρονιά και θα τα λέμε. Να ευχηθούμε καλή ποδοσφαιρική χρονιά σε όλα τα σωματεία. Υγεία πάνω απ' όλα. Χρήστος Γιαννόπουλος, το νέο απόκτημα του Εύρου Σουφλίου. Καλώς ήρθες στον Εύρου Σουφλίου, Χρήστο. Πρώτη προπόνηση, πες μας τις εντυπώσεις και τι ήταν αυτό που σε έφερε στον Εύρου Σουφλίου. Καλώς σας βρήκα καταρχήν. Να έχουμε μια καλή ποδοσφαιρική χρονιά, με υγεία πάνω απ' όλα σε όλη την ομάδα, στους παίκτες και σε όλα τα παιδιά που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα. Χαίρομαι που βρίσκομαι σε μια ομάδα ιστορική για τον ομό. Αυτό που με έφερε εδώ πέρα ήταν η στόχη της ομάδας, που είναι το πρωτάθλημα, ξεκάθαρα. Και το καλό κλίμα της ομάδας, ελπίζω να το βρούμε και στη συνέχεια. Και στο πώς πήγε η πρώτη προπόνηση? Εντάξει, πρώτη προπόνηση. Ήταν ένα ξεμούδιασμα για αρχή. Η συνέχεια πιστεύω να μπούμε καλύτερα στο ρυθμό και να βρούμε τα πατήματά μας. Τι εύχεσαι στους φιλάθλους του Εύρου Σουφλίου, που όπως ξέρεις είχαν καλομάθει με 7 χρόνια στις εθνικές κατηγορίες? Επιστροφή ξανά στις νίκες, στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος, και ελπίζω ο Εύρος να ανέβει ξανά στη γάμα εθνική. Μια που πέρυσι πρωταγωνίστησες με την ομάδα της ΑΕΔ Δημοτίκου, πώς ήταν το πρωτάθλημα, πώς πήγε? Εντάξει, ήταν σίγουρα μια δύσκολη χρονιά από την αρχή. Ο στόχος της ομάδας ήταν η παραμονή στη ΓΑΜΑ, η οποία δεν επιτεύχθηκε. Δεν επιτεύχθηκε. Για ένα πόντο. Ήταν δύσκολο το πρωτάθλημα. Παρ' όλα αυτά προσπαθήσαμε ό,τι μπορούσαμε να καταφέρουμε. Εντάξει, ήμασταν και λίγο άτυχοι. Δεν πειράζει. Η εμπειρία στις δύο κατηγορίες, εντάξει, είναι με πολύ μεγάλη διαφορά. Μεγάλη διαφορά. Ελπίζω κάποια στιγμή ο Εύρος σαν νομός να ξαναγυρίσει στα δεδομένα καλύτερα ποδοσφαιρικά γενικά. Όλοι το ευχόμαστε αυτό. Μακάρι. Είστε καλά, καλή πορεία, θα είμαστε κοντά, θα τα λέμε τακτικά. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Πάντα με υγεία, χωρίς τραυματισμούς πάντα. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Να είστε καλά.